Γεια σας φίλοι μου, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Λαμπρινή και σήμερα θα στολίσουμε. Ήρθε επιτέλους η ώρα να στολίσουμε το σπίτι με τα Χριστουγεννιάτικα, να ντυθεί το σπίτι στα γιορτινά του για να υποδεχτούμε τις γιορτές που έρχονται. Ξεκινάω πολύ γρήγορα γιατί φέτος αποφάσισα να βάψω το δέντρο μας. Και το έκανα αυτό γιατί ήμουνα στην φάση που σκεφτόμουν ή θα αγοράσω καινούριο δέντρο το οποίο θα είναι χιονισμένο ή θα βάψω αυτό που έχω. Οπότε λοιπόν αποφάσισα να το βάψω για να δω τι αποτέλεσμα θα έχει. Αν κάτι δεν πήγαινε καλά, μετά θα είχα την επιλογή να κοιτάξω να αγοράσω ένα καινούριο. Αλλά τελικά τα πράγματα πήγανε πάρα πολύ καλά και θα σας πω πολύ απλά τι έκανα. Αγόρασα μόνο δύο δοχεία σπρέι, χρησιμοποιώ της εταιρείας Cosmos Lac το Easy Max, σε λευκό χρώμα φυσικά, και αυτό που έκανα είναι να ανοίξω τα κλαδιά, να τα τοποθετήσω κάτω σε ένα σημείο και να τα ψεκάσω μόνο στις κορυφές τους για να τα κάνω να φαίνονται χιονισμένα. Αυτό που σας έδειξα μόλις τώρα είναι ένα glitter, πάλι σε σπρέι της ίδιας εταιρείας, το οποίο το ψέκασα λίγο από πάνω για να του δώσω και μία λάμψη έτσι πιο γκλιτερένια, έτσι όπως κάνει το χιόνι δηλαδή που γυαλίζει υποτίθεται. Ταυτόχρονα είχα το δέντρο στημένο, είχα ανοίξει δηλαδή τη βάση και είχα βάλει το κορμό και όταν ψέκαζα και με το σπρέι και με το γκλίτερ τα κλαδάκια, κυρίως στις άκρες το έκανα αυτό για να φαίνεται χιονισμένο μόνο στις άκρες των κλαδιών, μετά το τοποθετούσε τα κλαδάκια πάνω στο δέντρο, στη βάση δηλαδή, οπότε στέγνωναν κιόλας, είναι κάτι που στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα και ταυτόχρονα έστεινα και το δέντρο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, δεν φαίνεται το glitter, είναι πολύ ελάχιστο, αλλά δίνει μια πολύ μικρή λάμψη, πρέπει να το δεις από κοντά δηλαδή. Στη συνέχεια αποφάσισα να στήσω το δέντρο και μετά να ψεκάσω το glitter, φάνηκε πολύ πιο εύκολο αυτό, θα το δούμε λίγο αργότερα. Αλλά κυρίως αυτό είναι το αποτέλεσμα, ήθελα μόνο τις άκρες των κλαδιών να βάψω για να μην γίνει όλο άσπρο, γι' αυτό έτσι δείχνει πιο ωραίο που από μέσα είναι και πράσινο και μόνο οι άκρες των κλαδιών είναι άσπρες, έτσι σαν χιονισμένες. Βοήθησε πάρα πολύ που είχα στήσει το κορμό και ταυτόχρονα τοποθετούσα το κάθε κλαδάκι στη θέση του, έτσι έστεινα και το δέντρο ταυτόχρονα. Βέβαια το έκανα αυτό κάτω στο χώρο που έχω το εργαστήριο, δεν το έκανα αυτό στο σπίτι, αλλά τουλάχιστον του χρόνου θα είναι πιο έτοιμο και θα τα στήσουμε όλα από την αρχή όπως πρέπει μέσα στο σπίτι. Αυτό τώρα που σας δείχνω είναι που αποφάσισα ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ψεκάσω τον γκλίτερ στις ακρούλες μόνο, εκεί που είχα χιονίσει δηλαδή, με το γκλίτερ για να δείχνει έτσι λίγο πιο γυαλάδα, να κάνει λίγο κάτι το διαφορετικό. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα. Κάθε φορά που τελείωνα το κάθε κλαδάκι το έβαζα στη θέση του και η κάθε στρώση μετά από πάνω έτσι άρχισε να πλουτίζει το δέντρο, να το δείχνει πιο όμορφο. Δείτε τι όμορφο που γίνεται όταν ψεκάσεις μόνο τις άκρες και δεν είναι όλο άσπρο κάτασπρο. Να φαίνεται δηλαδή σαν χιονισμένο ότι είναι το δέντρο. Πρέπει να φαίνεται και λίγο πράσινο από μέσα. Μετά η παραγωγή έγινε πιο μαζική γιατί ήταν πολύ πιο εύκολο να τα στείνω τα κλαδάκια όλα μαζί, καθώς ανέβαινα προς τα πάνω και μίκρεναν, να τα ανοίγω όλα μαζί και ταυτόχρονα να τα ψεκάζω με το σπρέι για να γίνουν και αυτά χιονισμένα. Εδώ σας δείχνω τις τρώσεις, η κάθε μία που έγινε ξεχωριστά και μετά ψέκασα την κορυφή που είναι και αυτή ένα ενιαίο κομμάτι, ένα μόνο του δηλαδή που μπαίνει στο τέλος του δέντρου και αυτό ήτανε. Μετά έκανα έτσι ένα ωραίο άνοιγμα σε όλα τα κλαδάκια και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Έτσι λοιπόν πήρα το δέντρο, το ανέβασα πάνω στο σπίτι και πάμε να βάλουμε τα λαμπάκια. Φέτος έκανα κάτι διαφορετικό και με τα λαμπάκια. Προτίμησα λοιπόν να βάλω αυτά τα φωτάκια που έβαζα έξω στο μπαλκόνι, τα φωτάκια εξωτερικού χώρου. Αυτά πώς είναι? Είναι ένα κεντρικό καλώδιο ας πούμε και μετά βγαίνουν από το καλώδιο σε διάφορα μήκη ορισμένα κλαδάκια, ας το πούμε έτσι, παρακλάδια με φωτάκια. Όπως σας έδειξα που είδατε, τα ξέρετε όλα τα φωτάκια αυτά του εξωτερικού χώρου. Οπότε λοιπόν αυτό που έκανα και αυτό που ήθελα να κάνω στην ουσία ήταν το κεντρικό καλώδιο να το περάσω εσωτερικά του δέντρου για να μην φαίνεται καθόλου καλώδιο και κάθε καλώδιο που έβγαινε με φωτάκι να το τοποθετώ στα κλαδιά και αυτό με βόλεψε αρκετά γιατί ήταν σε διάφορα μήκη τα καλωδιάκια αυτά με τα λαμπάκια, οπότε έτσι μπόρεσα να τα φέρω
προς τα μπρος και να ντύσω μερικά κλαδιά χωρίς να φαίνονται καθόλου καλώδια και να προεξέχουν και να κρέμονται. Ήταν δηλαδή το κεντρικό καλώδιο, όπως σας εξήγησα, εσωτερικά, και όλα τα υπόλοιπα ήταν τυλιγμένα πάνω στα κλαδιά. Έντυσα λοιπόν το δέντρο μόνο με αυτά τα λαμπάκια. Μετά είχα μπει στον πειρασμό να βάλω και τα υπόλοιπα που είχα, όπως βάζω κάθε χρόνο, αλλά τελικά δεν έβαλα, άφησα μόνο αυτά που είχε. Και ήταν μια πολύ καλή ιδέα, πιστεύω, γιατί αυτά τα λαμπάκια είναι λίγο πιο διαφορετικά από τα συνηθισμένα, αυτά του εξωτερικού χώρου. Έχουν ένα λαμπάκι που είναι πιο μεγάλο από τα συνηθισμένα, από αυτά δηλαδή που βάζουμε συνήθως στα δέντρα. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ο θερμός φωτισμός που βγάζουν, είναι πάλι πιο έντονος από τον φωτισμό που βγάζουν τα άλλα λαμπάκια. Και το άλλο πάλι που μου άρεσε πάρα πολύ είναι που δεν αναβοσβήνουν, μένουν μόνιμα σταθερά αναμένα. Και αυτό για μένα ήταν το καλύτερο, γιατί κάθε φορά που βάζω φωτάκια στο δέντρο και αναβοσβήνουν, ό,τι παίξιμο και να κάνουν, τέλος πάντων το πιο γρήγορο, ακόμα και το πιο αργό, εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ και το θέλω το δέντρο να είναι μόνιμα αναμένα τα φωτάκια. Επίσης δεν ήταν και υπερβολικά πάρα πολλά και ήθελα να είναι όσο πιο απλό γίνεται, όπως και όλα τα στολίδια που έβαλα ήταν πάρα πολύ απλά. Ήταν όλα τα στολίδια που είχα μεταμορφώσει πέρυσι. Ήταν παλιά στολίδια τα οποία πέρυσι τα έβαψα. Σας έχω δείξει βίντεο περσινό πώς τα μεταμόρφωσα και τα έχω κάνει να μοιάζουν όλα έτσι λίγο πιο παλιά, σε γήινα χρώματα, με μερικές λάμψεις μπρούτζινες και χρυσές και χάλκινες. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ έτσι αυτό το στυλ, το πιο φυσικό, ας το πούμε. Έτσι λοιπόν αυτό είναι το δέντρο με τα περσινά στολίδια και με μερικά άλλα μικρά στοιχεία που σας έδειξα λίγο νωρίτερα, χρυσά, που είναι πολύ μικρά, όμως αυτά είναι τα αγαπημένα μου, τα μικρά αυτά τα στεφανάκια και αυτά τα φιλαράκια, να σαν αυτό που σας δείχνω τώρα. Τα είχα βάλει και πέρυσι στο δέντρο, ακριβώς τα ίδια, και φέτος μόλις τα είδα τα ξαναθυμήθηκα και λέω δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα βάλω και φέτος. Πέρυσι είχα βάλει και κορδέλες να κρέμονται στο δέντρο. Είχα βάλει κορδελίτσες σε κόκκινο και σε σαμπανί χρώμα, λεπτές και πιο φαρδιές, και είχα κάνει φιωγκάκια και σας το λέω σαν ιδέα αυτό, γιατί ήταν όμορφο και το περσινό, αλλά φέτος ήθελα όσο πιο απλό να είναι το δέντρο, δεν το ήθελα καθόλου φορτωμένο. Σας δείχνω και μερικά από τα στολίδια τα οποία είναι μεταμορφωμένα. Είχα αντίσει κάποιες μπάλες με σπάγκο, κάποιες άλλες με ένα άλλο κορδόνι χοντρό, κοιτάξτε το με το σπάγκο, και αυτές ήταν πάρα πολύ ωραίες. Όπως σας είπα, φυσικά γήινα χρώματα και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά εδώ δεν έχουμε ποδιά και τώρα θα φτιάξουμε μία πάρα πολύ ωραία. Και τι άλλο υλικό θα χρησιμοποιήσουμε, το αγαπημένο μου υλικό φυσικά, το οποίο είναι τα ξυλάκια αυτά, τα μπαμπού, το χαλάκι μπαμπού, με το οποίο έχουμε κάνει μέχρι τώρα πάρα πολλά πράγματα. Σας έδειξα που έκανα την επένδυση στο μπάνιο, σας έδειξα που έφτιαξα την παπουτσοθήκη στο προηγούμενο βίντεο, οπότε τώρα να σας εξηγήσω πάρα πολύ σύντομα πώς έφτιαξα αυτήν την ωραία ποδιά, ας το πούμε έτσι, ποδιά, δεν είναι ποδιά, είναι μια ξύλινη βάση στην ουσία για να φαίνεται σαν ένα δέντρο κανονικό, σαν μια μινιατούρα δέντρο στην ουσία, απλά στο τεράστιό του, ας πούμε, στο τεράστιο μέγεθος που μπορεί να γίνει μια μινιατούρα. Αυτό θα ήταν ωραίο να γραφτεί και στο ρεκόρ Guinness. Η πιο τεράστια μινιατούρα δεντράκι που έχει φτιαχτεί ποτέ. Οπότε λοιπόν πάρα πολύ εύκολα, αυτό που σας δείχνω τώρα είναι μία κούτα, την οποία την μέτρησα για να είναι ακριβώς το ύψος που χρειάζομαι, να μπει ακριβώς κάτω από το δέντρο. Την έχω λυγίσει να πάρει μία στρογγυλή κλίση, μία στρογγυλεμένη κλίση, και μετά κόλλησα πάνω τα χαλάκια μπαμπού, τα οποία τα έκοψα στο μέγεθος που ήθελα, τα κόλλησα πάρα πολύ απλά με τη σιλικόνη. Στην άκρη κόλλησα και δύο φαρδιές λωρίδες για να μπορέσω να τις ενώσω μεταξύ τους, για να κλείσει ας πούμε αυτός ο κύκλος, και μετά να μπει κάτω από το δέντρο και να φαίνεται αυτό που ήθελα να σας πω από την αρχή, σαν μια μινιατούρα δέντρο, αλλά στο τεράστιό του. Κάθε φορά που έβαζα ποδιά όλα τα χρόνια κάτω από το δέντρο, ο Ζήκος πήγαινε μέχρι που κοιμόταν εκεί από κάτω, κάτω από τα φωτάκια, πάνω στην ποδιά, την τράβαγε, την πείραζε. Φέτος δεν έχει ασχοληθεί καθόλου, δεν ξέρω πώς του κάνει εντύπωση αυτό. Βέβαια, φέτος έχουμε το γατόνι, τη Σαλόμη, η οποία βρίσκει τρόπο φυσικά και μπαίνει από μέσα, αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, δεν ασχολείται καθόλου με το δέντρο, με όλα αυτά τα στολίδια που κρέμονται, δεν τα πειράζει. Λίγο στην αρχή μόλις τα έβλεπε, πείραζε και έκανε, αλλά τώρα δεν ασχολείται καθόλου, μα καθόλου με όλα αυτά.
Αυτό λοιπόν είναι το τελικό αποτέλεσμα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτή την ποδιά και πάμε σιγά σιγά να στολίσουμε λίγο και το υπόλοιπο σπίτι. Πάνω στην παπουτσοθήκη λοιπόν άφησα το φωτιστικό, έβαλα δύο ελαφάκια και στο κέντρο έχω τοποθετήσει μια κατασκευή που είχα φτιάξει παλιότερα. Σας έχω δείξει στο lambruca.gr πώς την έχω φτιάξει. Είναι με πολύ λεπτό ξυλάκι φτιαγμένη, απλά δεντράκια, και θα σας τη δείξω αργότερα πιο στολισμένη γιατί έβαλα και κάποια φωτάκια. Εδώ πάλι στο τζάκι έχουμε πάει τώρα και έχω φτιάξει ένα στεφανάκι. Πάρα πολύ απλές κατασκευές. Ένα στεφάνι είναι πολύ απλό. Μία γυρλάντα την οποία την έχω κόψει από την άκρη της μεγάλης γυρλάντας, ας πούμε, που βάζω συνήθως στο τζάκι. Έχω βάλει φωτάκια γύρω-γύρω. Έχω κολλήσει και κουναράκια. Και αυτό είναι. Απλά πραγματάκια. Δεν ήθελα φέτος καθόλου φορτωμένα πράγματα. Ήθελα η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση να είναι όσο πιο απλή γίνεται. Και τελικά αυτό έκανα. Πάμε να αντίσουμε και το τζάκι. Εκεί βάζω τη συνηθισμένη γυρλάντα, πράσινη γυρλάντα, την ανοίγω καλά. Τη στερεώνω σε μία άκρη εκεί που κρέμεται και από την άλλη μεριά απλά την ακουμπάω πολύ καλά πάνω στο τζάκι, γιατί θα το ανάψουμε και θέλω να είμαι προετοιμασμένη, να μην τρέχω να τη μαζεύω όταν θα αρχίσει να ζεσταίνεται εκεί ο χώρος. Οπότε τα κάνω όλα από την αρχή έτσι όπως πρέπει για να είμαι εκεί πιο προετοιμασμένη. Το επόμενο βήμα είναι τα λαμπάκια, μία σειρά από φωτάκια, ούτε αυτά θέλω να αναβοσβήνουν, τίποτα, θέλω να είναι όλα σταθερά αναμένα. Οπότε τα απλώνω πάνω στη γυρλάντα και τα τακτοποιώ σιγά σιγά μέχρι να καλύψω όλο το καλώδιο, το κεντρικό, και να προεξέχουν μόνο τα μικρά λαμπάκια, να μην φαίνεται καθόλου καλώδιο δηλαδή. Αυτές είναι οι αγαπημένες μου καμπάνες, καμπάνες παύλα κουδούνες, παύλα τροκάνια, τα οποία πέρυσι τα φτιάξαμε μαζί, σας έδειξα βίντεο πέρυσι. Είναι το αγαπημένο μου στολίδι, η αγαπημένη μου κατασκευή από τις περσινές που έφτιαξα μαζί με κάποια άλλα κουδουνάκια. Τα έβαλα και φέτος εκεί στο τζάκι, τα κρέμαζα στην άκρη, πάλι με προσοχή γιατί πρέπει να προσέχουμε και τη φωτιά που θα τα ανάψουμε σε λίγο καιρό το τζάκι μας. Οπότε τα έβαλα και αυτά πάλι εκεί στην άκρη, μ' αρέσει να τα βλέπω, χαίρομαι να τα βλέπω. Μοιάζουν πολύ φυσικά, μπορείτε να δείτε βίντεο για να καταλάβετε πώς τα έχω φτιάξει, και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, αλλά βέβαια εδώ πέρα κάτι λείπει, οπότε στο κέντρο μετά αποφάσισα να βάλω και μερικά σπιτάκια. Δύο σπιτάκια από αυτά τα έχω μεταμορφώσει, τα έχω ντύσει με γύψο, τα έχω κάνει έτσι να μοιάζουν κάπως παλιά με κάποιες τεχνικές, σας έχω δείξει βίντεο και γι' αυτό, έχουμε κάνει πολλά πράγματα και πώς έχουμε ακόμα να κάνουμε δεν ξέρω, και τα έβαλα και τα τέσσερα μαζί πάνω στο τζάκι, εκεί πολύ απλά, και μέσα τοποθέτησα και από ένα λαμπάκι όπως ήταν έτσι από πίσω για να φωτίζεται το σπίτι, να φαίνεται πιο φωτισμένο, και έβαλα και δύο μινιατούρες δεντράκια δίπλα από τα σπιτάκια. Αυτή είναι η διακόσμηση του τζάκιου. Πάμε στο τραπεζάκι του σαλονιού και εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και πάλι. Ένα ανθοδοχείο, μερικά κλαδάκια που μάζεψα από την εξοχή με σκίντο και με βένιο, λίγα κλαδάκια, αμέσως δίνουν μια φρεσκάδα και δίνουν και την νότα την χριστουγεννιάτικη, καθώς το σκίντο είναι και ήδη ανθισμένο και έχει βγάλει ένα κόκκινο μπυλάκι. Ένα δίσκο λοιπόν σε σχήμα αστεριού, τον έχω φτιάξει και αυτόν από πολύ λεπτό ξυλάκι, έβαλα στο κέντρο ένα κερί και μέσα κουκουνάρια τα οποία τα έχω βάψει από πέρυσι, χρυσά και άλλα πιο χιονισμένα. Αργότερα έβαλα και φωτάκια μπαταρίες και μετά πιο μπροστά τοποθέτησα ένα δισκάκι το οποίο είναι από την Ελντεκό και το ανθοδοχείο είναι από την Ελντεκό. Τα είχα και ήδη από την φθινοπορεινή διακόσμηση που σας είχα δείξει. Οπότε λοιπόν μέσα στο δισκάκι αυτό το όμορφο, το μικρούλι, τοποθέτησα τα κουδουνάκια, τα οποία κουδουνάκια αυτά ήταν τα αγαπημένα μου, τα είχα φτιάξει πέρυσι και αυτά. Τα έχω κάνει με πυλό και τα έχω κάνει να μοιάζουν κάπως κουριασμένα. Η Σαλόμη εντωμεταξύ παρακολουθεί συνέχεια τι κάνω, κάθε βήμα, κάθε κίνηση, αλλά δεν πειράζει μετά τίποτα, πραγματικά δεν πειράζει. Ακόμα και το καρουζέλ, το αγαπημένο μου κεράκι από πέρυσι αυτό, το είχα αγοράσει πέρυσι και πραγματικά σας το είχα δείξει και στο Instagram και είχατε ξετρελαθεί. Οπότε λοιπόν όσοι με ακολουθείτε στο Instagram θα κάνω ένα giveaway, ένα ίδιο κεράκι. Όσοι θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε εκεί για να πάρετε μέρος να κερδίσετε ένα τέτοιο όμορφο κεράκι καρουζέλ. Αυτός ο διαγωνισμός θα τρέξει σύντομα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, είστε εδώ οι πρώτοι που το μαθαίνετε.
Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε την τελική διακόσμηση, να δούμε όλα αυτά που φτιάξαμε σήμερα, που βέβαια εγώ τα έχω κάνει κατά διαστήματα, ανάλογα με τη διάθεση που είχα, γιατί δεν τα έκανα όλα σε μια μέρα, τα έκανα όλα σιγά σιγά, οπότε είχα κέφι έκανα το ένα, οπότε είχα όρεξη έκανα το άλλο, γιατί φέτος τα πράγματα ήταν λίγο πιο πεσμένα, δεν ξέρω τι συνέβη. Ζήτησα και από το Instagram να μου πούν τι γίνεται, λέω ποιος μου έχει πάρει τη μαγεία των Χριστουγέννων να μου τη φέρει πίσω, κάνουμε και πλαγκίτσες εκεί. Στα stories. Ζήτησε επίσης από τον κόσμο να μου δώσει λίγη μαγεία, αν έχει περισσευούμενη. Το έκαναν αρκετοί από αυτούς. Και επίσης ζήτησα να μου πούν αν συμπάσχουν μαζί μου, και αυτό ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο με προβλημάτισε κιόλας. Και μου έστειλαν πάρα πολλά μηνύματα που μου έλεγαν ότι τι γίνεται, γιατί είμαστε τόσοι πολλοί, ή γιατί μας συμβαίνει αυτό, τι έχουμε πάθει, πού είναι η μαγεία των Χριστουγέννων, γιατί δεν τη βρίσκουμε. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα για να την ανοίξουμε αυτήν. Όμως αυτό που έχω να πω είναι ότι την μαγεία, αν δεν την έχεις, τη φτιάχνεις. Τη μαγεία την βρίσκεις και μόνος σου, αρκεί να έχεις θέληση να τη βρεις. Και το κυριότερο είναι να μην πέσεις στην παγίδα, να μην επηρεαστείς από τους υπόλοιπους που έχουν στολίσει πολύ, έχουν στολίσει νωρίς και όλα αυτά. Θα κάνεις αυτό που νιώθεις, θα στολίσεις όπως νιώθεις, όχι όπως σου λέμε εμείς ή όπως σου λέει κάποιος άλλος, θα κάνεις αυτό που νιώθεις και μόνος σου θα φέρεις τη μαγεία και το πνεύμα των Χριστουγέννων στο σπίτι σου και στην οικογένειά σου. Με τον δικό σου τρόπο και έτσι μόνο όπως εσύ θέλεις. Εγώ ελπίζω μετά από αυτό το βίντεο να ετοιμάσω και κάποιο άλλο χριστουγεννιάτικο βίντεο με διακόσμηση χριστουγεννιάτικη. Δεν σας υπόσχομαι πολλά πράγματα, ελπίζω όμως ότι θα γίνει και αυτό μέχρι να τελειώσουν τα Χριστούγεννα, της το καλό. Πέρυσι είχαμε δείξει πάρα πολλά πράγματα, φέτος θα μείνουμε μόνο με ένα χριστουγεννιάτικο βίντεο. Όπως και να έχει, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Ελπίζω ότι είδατε σήμερα να σας άρεσε, να σας φάνηκε χρήσιμο και να σας μετέφερα έστω και λίγο την μαγεία των Χριστουγέννων. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβάζω, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, αν ήρθατε εδώ για πρώτη φορά βέβαια. Πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν θα ανεβαίνουν τα καινούργια βίντεο και χαρίστε μου ένα like αν αυτό το βίντεο το σημερινό σας άρεσε. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram και στο TikTok για να βλέπετε και τα σύντομα βιντεάκια με τις κατασκευές που φτιάχνω. Οπότε λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο αγαπημένοι μου, να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά!